Με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας, άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα με τις αιτήσεις να πέφτουν βρόχοι, με τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώνουν τα 10 βήματα. Ο όγκος των αιτήσεων που μπορεί να δεχτεί η πλατφόρμα, η οποία έχει στηθεί πάνω στο Taxis, μπορεί να αγγίξει τις 100.000 την ημέρα. Για την όλη διαδικασία μίλησε στην Credit TV ο ειδικός τομεακός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Φώτης Κουρμούσης. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μέσω αυτής της πλατφόρμας θα διασωθούν περίπου 130 έως 180.000 σπίτια, που τα σπίτια αυτά εμπλέκονται σε δάνεια στεγαστικά ή καταναλωτικά επιχειρηματικά με υποθήκη πρώτης κατοικίας. Και μπορεί ο κόσμος να κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα αυτή. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη. Χρειάζεται μόνο ένα δικαιολογητικό, το πιστοποιητικό βαρών. Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, ο δανειολήπτης που κριθεί επιλέξιμος θα μπορεί να λάβει την επιδότηση του δημοσίου, η οποία κυμαίνεται 20-50% της δόσης σε βάθος 25 ετίας. Η αντικειμενική αξία του σπιτιού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ και το ετήσιο εισόδημα τα 36.000 ευρώ. Τα κριτήρια είναι εισοδηματικά, δηλαδή αν το εισόδημα είναι πάνω από 36.000 ευρώ, τότε δεν δικαιούσε επιδότηση. Από 36.000 ευρώ και κάτω, ανάλογα πόσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημά σου, τόσο μεγαλώνει το ποσοστό της επιδότησης. Ξεκινάει δηλαδή από 20% που ισχύει στις 36.000 ευρώ, και όσο κατεβαίνει φτάνει έως 50%. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα. Εγώ έτσι νομίζω. Αλλά ευτυχώς, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία έχει μείνει ανοιχτό το περιθώριο και η δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια. Το θέμα προσφυγής στα δικαστήρια δεν έκλεισε. Εφόσον δεν είναι ικανοποιημένος, μένει ανοιχτή η δυνατότητα ο δανειολήπτης να καταθέσει αίτηση αναδιάθρωσης του χρέους του ενώπιον του αρμόδιου υποδικείου. Η εκτίμηση είναι ότι αφορά δάνεια γύρω στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ και ο αριθμός των ετούντων εκτιμάται γύρω στις 150.000. Η προστασία αρχίζει με την επλεξιμότητα και όχι με την αίτηση, όπως γίνεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Δεν είναι ένα καταφύγιο, αλλά μια διαδικασία που φέρνει κοντά τράπεζες και οφειλέτες και προϋποθέτει σοβαρότητα, διαφάνεια και ειλικρίνεια από τον οφειλέτη. Μέσα σε ένα μήνα η τράπεζα σου στέλνει μια πάρα πολύ ευνοϊκή ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνει διαγραφή του δανείου του ποσού που υπερβαίνει την εμπορική αξία, 25 χρόνια εξόφληση και χαμηλό επιτόκιο περίπου 2%. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος του 2018 ανέρχονταν σε 86,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του 2019 μειώθηκαν σε 80 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά το ποσοστό τους παραμένει υψηλό σε σχέση με το σύνολο των δανείων. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων ανέρχεται σε 53%, ενώ των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων σε 44,5%.